Τι θα μας λείψει, Τι? λοιπόν, θα μας λείψει, η, η Θεσσαλία παράγει το 71% του χειρινού κρέατος, το 54,7% των αχλαδιών, 52... Στην χώρα. Της χώρας. Τι λέτε ρε παιδιά. Να. Το 52,8% της βιομηχανικής ντομάτας, το 51,7% των αμύγδαλων, το 47,5% από τα κάστανα, το 43% από τα μήλα το 40% των μαλακών τυριών, το 38% του βαμβακιού, το 36,6% του αρνίσιου κρέατος, το 35,8% του πρόβιου, το 34% του, ου, του σιταριού του σκληρού που είναι για ζυμαρικά, <χει> 33% για, από τα ρεβίθια, 32% φακές, ούτε ω πρέπει να φάμε Μοσχαρίσιο κρέας το 30%, τα καρύδια το 26% των καρυδιών, το 25% των σκληρών τυριών, το 22 του Καλαμποκιού, το 19,4 του Πρόβιου Γάλακτος και το 13,7 του Κατσικίτσικου. Oh, Πόσο θα κρυβίνει. Έλα μου ντε. Η Καθημερινή. <coughs> οι μεγάλες απειλές μετά τις λάσπες. Έντονη ανησυχία για υγειονομική βόμβα στην περιοχή της Καρδίτσας, λέει η εφημερίδα. <laughs> ε, μιλάει για υγειονομική βόμβα από τα νεκρά ζώα και τη του σιδηροφόρο ορίζοντα από πετρέλαιο. Μην ξεχνάτε ότι οι δεξαμενές όλες υπερχείλησαν. Έχει yeah, 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 έξω. Μεγάλο θέμα αυτό, όπως καταλαβαίνουμε. Ε, χρειάζεται αποκατάσταση των ζημιών στα σχολεία, μονάδες υγείας, υποδομές σε όλα. Το οδικό δίκτυο και βασικά αντιπλημμυρικά έργα που πρέπει να ξαναγίνουν από την αρχή όσα ήταν και λειτουργούσαν τέλο πάντων. Εδώ νομίζω τα λέει όλα αυτό ο άνθρωπο εδώ. Πολλά χρόνια ναυτικό κινδύνεψαν να πνιγώσει ταιριά, λέει. Ναι, μα ελάτε. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πολύ γλαφυρό όλο αυτό έτσι όπω το περιγράφει. Φωνική ενέδρα με έξι νεκρού στη Λούτσα, χθε το απόγευμα, γράφει η εφημερίδα για διευκρίνητα κίνητρα. Αλλάζουν πρόσωπα και δομέ στην πολιτική προστασία, λέει η καθημερινή. Στο τραπέζι βρίσκονται αλλαγέ σε δομέ και πρόσωπα στην πολιτική προστασία μετά το καταστροφικό πέρασμα τη Θεομηνία. Αυτά. Λοιπόν. Και ένα ενδιαφέρον άρθρο ο Ρουσόπουλο. Ναι. Μέσα, το κοίταξα λίγο διαγώνια. Δεν το διάβασα καλά. Θα στο... το βρούμε τώρα. Να το. Δημόσιο και φιλελευθερισμό. Ναι. Και λέει ότι όσα και οι αντιπαλλήλου μα πλειοδοτούν στη δαιμονοποίηση και στη δημιουργία φανταστικών σκιάχτρων, η παράταξή μα έχει αποδείξει ότι στηρίζει το δημόσιο τομέα σε κάθε εκφανσή του για το δημόσιο. Ναι. Γι' αυτό εξού και το φιλελευθερισμό. Στι πολλαπλέ και εξόχω απαιτητικέ κρίσει που κλήθηκε η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία να διαχειριστεί, υγειονομική, ενεργειακή κλιματική, ο ρόλο του κράτου αναδείχθηκε ω πρωτεύον. Ναι. Αυτό αφορά βέβαια και κάποιου που τα έλεγαν και εντό κυβέρνηση παλιά, έτσι για το κράτο. Εντάξει. Έτσι. Ο κύκλο των χαμένων υπουργών. Λέει η εφημερίδα των συντακτών. Κυβέρνηση 79 ημερών με δύο κατατομή και μία στον προθάλαμο. Να τα. Ποιος... Α. Ε, για τον Κιγίλια λέει. Ότι ενδέχεται και λοιπά. Λοιπόν, και τώρα ο φόβο τη ερήμωση. Αποστολή στη Λάρισα. Ε... Ο Στυλιανίδης αναλαμβάνει. Ο Χρήστο ε, Στυλιανίδη. Υπάρχει κριτική σε διάφορα κόμματα το του τύπου για τον Στυλιανίδη, ότι δεν πήγε καλά ω πολιτική προστασία. Από την άλλη πλευρά, η ανάγνωση του, του επιλέγοντο Χριστιανίδη είναι ότι ε, προστατεύω και μάλλον υπεραμείνομαι και στι προηγούμενε τετραετία μου. Με αυτή την έννοια, έτσι. Απογευματινή. Κόκκινε κάρτε από Μητσοτάκη, έρχονται και άλλε διορθωτικέ κινήσει στο κυβερνητικό σχήμα. Όλο το παρασκήνιο την παρέτηση βαρβιτσιώτη εισαγωγικά βάζει το παρέτηση. Αναλαμβάνει ο Στυλιανίδη, λέει απογευματινή. Επίσκεψη χθε στη Δαδιά για μεγάλε αλλαγέ στη διαχείριση των δασών. Αναβάλλεται το ραντεβού με τον, Μητσο... Ερντογάν για 2022. Και ραβνό λέει 40.000 ευρώ στι ασφαλιστικέ για τι ζημιέ. 400 εκατομμύρια στι ασφαλιστικέ για τι ζημιέ. Θα ζητηθεί εμβόλιο από όσα αναγκαστικά ζουν μέσα στα μολυσμένα λασπόνερα. Έλα το. Μισάνθρωποι κλέβουν ό,τι απέμεινε στι οικογένειε που έχασαν τα πάντα σε μια νύχτα. Λοιπόν, έω 4 δι το κόστο τη πλημμύρα για ναι. και υποδομέ. Ο Στραβού, Πρωθυπουργό, 36 χρόνια αποκλεισμένα, 1.100 πολίτε μένουν σε κλειστά γήπεδα για ξενοδοχεία. Το παρασκήνιο τη παρέτηση Βαβιτσιώτη, ξεκαθάρισμα τη αλβανική μαφία με 6 νεκρού. Και 2.350 προσλήψει μονίμων στην υγεία. Λοιπόν, η εφημερίδα Δημοκρατία αδιόρθωτη λέει: αντί να τον διώξουν από βουλευτή, του δίνουν παράσημα, έφεραν πίσω τον καταστροφέα. Στυλιανίδη είναι ο καταστροφέα. Ναι. Yeah. Ο μοιραίο Χρήστο Στυλιανίδη, που άφησε συντρίμια στην πολιτική προστασία, αναλαμβάνει το Υπουργείο Ναυτιλία. Εκτό τόπου και χρόνου ο Μητσοτάκη υποσχέθηκε αριστεία, αλλά εμπραβεύει την ανικανότητα. Σε κλίμα ένταση παρέτηση βαριτσιώτη, τηλεφωνικό καυγά με τον Πρωθυπουργό, με πολλά γαλλικά εκατέρωθαν. Διαλυμένα τα πάντα. Βούλιαξε παροπλισμένη πυραυλάκατο και το έκρυψα. <κυρίζει> το πολεμικό κλείο μεταφερόταν στο πλαίσιο άσκηση και πήρε νερά με αποτέλεσμα να βυθιστεί. Η άσκηση ματαιώθηκε, υποτίθεται, λόγω των γεγονότων στη Θεσσαλία. Αυτό ήταν, λέει, είναι μια πυραυλάκατο η οποία την είχαν ω στόχο, θα την πήγαιναν εκεί για να την, την χρησιμοποιήσουν ω να στόχο. Ναι. Ήταν παροπλισμένη από το 11. Και πήρε νερά και βούλιαξε στον ναι, δρόμο. Εντάξει. Στην πορεία, κάτω από την Κρήτη κτλ. Αυτό γράφει δηλαδή. Δίμα, η Λοιπόν, η Άβγη, εκτό εθνικού σχεδίου ανάκαμψη στα αντιπλημμυρικά, με καθυστέρηση ζητά Ευρωπαϊκή Βοήθεια Μητσοτάκη για τι εντυπώσει του Στρασβούργου. Σε αποσύνθεση η κυβέρνηση, φουσκώνει το κόστο των καταστροφών. Κασελάκη, εδώ συνέντευξη, ο Μητσοτάκη έκανε πειρατεία στο καράβι τη σταθερότητα. Okay. Άλλα, άλλαξε πράγματα το, η μετάθεση κατά μία εβδομάδα σε εκλογέ του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω ιδέα. Να το δούμε, στην κάλπη θα φανεί. Ριζοσπά, μην ξεχνάτε την Κυριακή. Έχουμε και την πρώτη, την πρώτη Κυριακή, να το πω έτσι. Αν δεν βγει από την πρώτη, θα mm. και δεύτερη. Ε, Στι οκομματικέ του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Mm. Λοιπόν, ο λαό σώζει το λαό με ελεγγύη, οργάνωση και αγώνα, λέει ο Ριζοσπά. Τι συγκλονιστικέ εικόνε από την πλημμυρόπληκτη Θεσσαλία. Ορκή και αγανάκτηση για τον κρατικό μηχανισμό που αφήνει αβοήθου πληγέντε μέσα στη λάσπη. Στου 15 οι νεκροί από τι πλημμύρε. Μαζικό συλλαλητήριο των συνδικάτων στη ΔΕΘ. Βήμα κλιμάκο ενάντια στην εγκληματική πολιτική του κέρδου, λέει ο Ριζοσπάστη. Λοιπόν, τα λάθη δεν είναι δωρεάν. Η παρέτηση του πολιτικού είναι υποχρέωση και όχι παραχώρηση. Οι εθνικέ τραγωδίε πλήττουν τι πολιτικέ οικογένειε τη παρατάξεω. Ένταση μεταξύ Μητσουτάκη και στο παρασκήνιο. Πλήττονται οι οικογένειε τη παρατάξεω. Ποιοι πλήττονται, Οι οικογένειε τη λαϊκή δεξιά. Λοιπόν, κόντρα News. Κάθε εβδομάδα το Μαξίμου μου διώχνει και ένα παίκτη. Εσείς δεν τις δάγανε. Αυτό δεν τις δάγανε Ναι, ρε. Τώρα τι. Reality show ο ανασχηματισμός. Έρχονται νέες αλλαγές στη δομή της κυβέρνησης και σε υπουργού, λέει κόντρα. το νέο δόγμα που κρατεί το Μαξίμου μου είναι ανασχηματισμός με δόσεις. Πρόκειται για μια αντιγραφή των τηλεοπτικών reality που κάθε εβδομάδα απομακρύνεται και ένα παίκτη. Πολύ ωραία. <laughs> ωραία ιδέα. Ωραία ιδέα. <laughs> Εντάξει, λοιπόν. Είσαι προτινόμενο για αποχώρηση. Ποιο είναι προτινόμενο. Σωστό. Ναι, σωστό είναι τώρα που το σκέφτομαι. αυτό μπορεί Τρομάζει το κόστο αποκατάσταση των ζημιών από τον Ντάνιελ. Δύο δι τα νέα κόκκινα δάνεια. Δύο δι ναι. επιπτώσει στι υποδομέ. Δύο δι στη δημοσιονομική δαπάνη. Δύο δι καταστροφέ των αγροτών. Οχτώ. Οχτώ τα βγάζει εδώ. Λοιπόν, η Ελλάδα παρολίγων στο βάθρο τη απληστία. Κερδοφορία, πληθωρισμός. Να είστε. Το παρασκήνιο τη παρέτηση του Παλβιτσιώτη και εδώ μια ωραία φωτογραφία. Μαραθέα, παιδινό κοσκινά. Και παλαμά από εδώ. Πάει, δεν, το, δεν το βλέπω. Να, ναι. <laughs> Να Αλλά δεν το ξέρω ότι στη θάλασσα έχει και. Έχει, έχει, τις έχει, 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 έχει καλά, φυσικά. Έχει πινακίδε στι λίμνε. Ε, τα πάντα. Λοιπόν. <laughs> Τύπο Θεσσαλονίκη. Φόβη για αυξήσει τιμών στα σούπερ μάρκετ μετά τι πλημμύρε και τι μεγάλε καταστροφέ που έπληξαν τη Θεσσαλία. Δήμο Θεσσαλονίκη. Η εννέα συνδυασμή που κατεβαίνει στι εκλογέ παρατείνεται για μια εβδομάδα η ανακήρυξη όμω, όχι να υποβάλουν συνδυασμοί για τι yeah. αυτοδιοικητικέ εκλογέ, δεν υπάρχει σκέψη για μετάθεση των εκλογών, γιατί κάπου ακούγεται διάφορα τέτοιο πράγμα, δεν παίζει. Και από ό,τι καταλαβαίνω, είναι γιατί στο ποιο, στη Λάρισα και στη Θεσσαλία, γενικότερα, δεν δούλευε το πρωτοδικείο για να ανακήρυξει που έλεγε η Προθεσμία. Nice. Γι' αυτό είναι η παράθεση. Αλλάζουν όλα στην πρόληψη τη φωτιά. Okay. Φωτιά στα μπατζάκια μα. Λοιπόν, νέα σφοδρή δικαστική αντιπαράθεση ανάμεσα ναι. στον εφοπλιστή Κούστα και στην πρώην σύζυγό του. Ναυμαχία για χρυσό έργο τέχνη. Τι λέτε. Στο σκαμνί για τον πλαστό πίνακα του Σαγκάλ, του ναι. Μάρκ Σαγκάλ, αξία περίπου 2 εκατομμύριων ευρώ, η Σοφία Γιανικοπούλου. Ο πλαστό κάνει 2 εκατομμύρια. 2, ναι. Δηλαδή ο κανονικό πόσο κάνει. Αυτοί πλακωθήκανε πλακωθήκαν ότι ήταν κανονικό, ήρθε ο πλαστό. Α, μα για πες τα αυτά, δε. Μακελιό στη Λούτσα, έξι ναι. νεκροί, πλιάτσικο από ακρίδε. Ναι. Στην τρίτη σελίδα εδώ με την νίκη. Γεια σου, Νίκη. Με την νίκη, πάμε με την νίκη. Από τη Θεσσαλονίκη. Ε, είναι η νίκη Γαρναβού, ναι. και ναι. Κερκυρέα. Κερκυρέα. Το όνειρό της είναι να γίνει μοντέλο, τη αρέσει να ταξιδεύει, έχει μια κόρη 8 ετών. Εργάζεται ω εξωτερική πολιτική σε μεγάλη εταιρεία αναψυκτικών, και ω influencer. Μπράβο της. Λοιπόν, θέλει να... Ο στόχο τη φιλοδοξία τη είναι να γίνει διάσημο influencer. Ναι, δεν είναι κακό. Ε, ταξίδι θέλει να ταξιδέψει στο Ντουμπάι. Ναι, λογικό. Δυστυχώ το φλερτ που υπήρχε πλέον δεν υπάρχει. Οι περισσότεροι πίσω από μια οθόνη. Οκ. Okay. Ε, ναι, δεν υπάρχει κοινωνική επαφή. Δεν υπάρχει. Υπέγραψε ο Verstraete. Ver... Ποιο? Ο Βερστράτε, Ποιο είναι αυτό? Ο Μπέτόβεν. Ξέρω εγώ. Ε, είναι ξάδρα του Μπέτόβεν. Βέλγο Χαφ στον Α. Άρη. Α. Ετοιμάζει πακέτο. Πακέτο. Ποιο έχει ο πακέτο. Ο Πάουκ σχεδιάζει σκληρή ή χειρή πρόταση, πιθανόν και με μπόνους υπογραφή. Για ο να ποιον? πείσει τον Ζιβκοβίτ και τον πατέρα του για την ανέωση του συμβολέου. Α, το Ζήβκοβιτς. Ο μπαμπάς του Ζιβκοβίτ δεν τον αφήνει? Δεν ξέρω. Θα μα τα πει εδώ. Ατρίδη είναι εδώ για αυτά τα ζητήματα. Τα. Το... Ο... Ο... Ο, Βε... ο, Βερστράτε, ποιο είναι, του Βερσάτ... Βερσάτσε. Όχι, όχι. κίνηση τη τελευταία στιγμή του Άρη. Α, εντάξει. Μεταγραφική ενίσχυση. Λοιπόν, ε... Ώ... αθλητική ώρα των σπορ. Μέσα τα κανόνια, Δημήτρη. Ποιο. Ετοιμοπόλεμη και ο Λιβάη και ο Πόνσε που έχει ανεβάσει κατά πολύ αγωνιστικό ρυθμό. Κατάλαβε. Ναι, ναι μα. Το ξέρει το Λιβάη. Ε, ακουστά τον. Έχω... Ο Λιβάη Γκαρσία. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Εδώ πέρα, λέει, ο Γιώργος Μασούρας, φοβερό ξεκίνημα. Ναι. Ποιοι είναι αυτοί. Ο Μασούρας. Ε. Ο Μασούρας είναι το Ολυμπιακού. Εντάξει. Πάει και καλά, πέρα... ξεκίνησε καλά. Λέει, λέει, φέρνει και μπιανκόν. Τι είναι αυτός. Έχει ωραία Μπια... στέκα πάντως. Ναι, αφέρει τον μπιανκόν. Ποιο είναι ο μπιανκόν. Γιατί φοράει στέκα. Για την αμυντική γραμμή κίνηση του Ολυμπιακού. Γιατί έχει αίτη. Αν και δεν τη βλέπω τυχαία. Μπορεί να τον πέφτει μπροστά, μπορεί η Φράντζα να μην είναι να πέφτει στα μάτια. Είναι θέμα στήλωλα. Είναι θέμα στήλωλα. Εσύ γιατί στήλ φορά φοράς τέκα. Οι άντρε φορώντας στέκες. Εντάξει, άμα το αρέσει το ανθρώπι, τώρα. Εσύ γιατί δεν φορά τέκα. Γιατί να βγεις μια μέρα να πέφτουμε στέκα. Πέρασε, πέρασε μια μόδα, ξόφαλτσα, στην εφηβεία που φορούσαν όλοι οι στέκες. Αλλά υπέκυψε. Όχι, όχι, ευτυχώ την κλείτωσε. Μα εσύ παράγει στυλ, δεν ακολουθεί το στον δρόμο με στέκα. Είχε γενικά και πιο μακρύ μαλλί και εδώ πίσω ήταν λίγο μόδα να το αφήσει. Είχε διάφορα. Να σου πω ρε Δημήτρη, εσύ mm. δεν είχε. Ε, Θε κουρασάν. Κουρασάν θέλω. Mm. Κουρασάν θέλει. Oh, ναι. λοιπόν, το έχω, ναι. Λοιπόν, έχω παραγγείλει. Μπο, προτιμούσε μπουγάτσα με κρέμα. Όχι, όχι. Δεν θα πάρω. Καλύτερα κάλιο παίρνει κρέμα. Και να προτιμούσε, σούφερε κανένα φίλο από το Θεσσαλονίκη κάτι. Ποτέ. Πάμε παρακάτω. Αλήθεια είναι αυτό. Θέλω να κάνει σκληρή αυτοκριτική. Πρέπει. Κόκκινο πρωταθλητή. Μαγία Γιώβετιτ. Κάθε άγγιγμά του στην μπάλα είναι καθαρά υψηλή τέχνη, αδερφέ. αυτά yeah, είναι. Ρεζίλη διεθνώ. Πρωτοφανή γκάφα τη ΕΠΟ, λέει του Μπαλτάκου. Άφησαν έξω τέσσερι παίκτε που νόμιζαν πω είναι τιμωρημένοι. Καλό και πράγμα. Ναι, ναι. Θα το πούμε και στη συνέχεια. Λοιπόν, έφερε και Μπιανκόνε. Δεν τον λένε. Εδώ τον λένε Μπιανκόνε, όχι Μπιανκόνε. Μιαριακό, ναι. Το Γάλλο πολυσύνθετο αμυντικό τη Νότιχαμ. Στον ατρόμητο Κούντε. Δανικός. Μπουχαλάκης. Έφυγε ο Μπουχαλάκη από τον Ολυμπιακό. Πού πήγε. Ε, Μπλόκο Μαρινάκη. Μπλόκο Μαρινάκη. Νομίζω στη Χέρτα. Ε, ο πρόεδρο του απέτρεψε ομόπραξη κόπημα τη ηγεσία τη ΕΠΟ, η οποία ετοίμαζε Έλληνε διαιτητέ για την τέρμη τη Κυριακή. Επένδυση με νίκα ο ναι. Τον απέκτησε, λέει, στο βινάλε τον βιωτό μέσο. Εν τούτο Νίκα. Ο, ο Νίκα είναι βιωτό μέσο. Ναι, ναι, ναι. Βιωτός. Το βιωτό είναι το μικρό, το μέσο του επόμενου. Δεν ξέρω αν θα του βγει όπω του βγήκε ο Ιωαννίδη. καλό είναι να παίρνουν Έλληνε τα Πολύ καλό. καλό είναι. Λοιπόν, live sport. Εδώ. Νίκα και winners. Λοιπόν, συμβόλαιο για τέσσερα χρόνια μένει ιδανικό στο τέλο τη σεζόν. Αυτό είναι ταλέντο αυτό προφανώ. Ναι, Λοιπόν, yeah. με τα δύο υπερόπλα. Ο Μαρτίνεθ σκέφτεται να χρησιμοποιηθεί από ένα ημίχρονο στο Παπαρένα. Ποντένθε και Γιώβετιτ. Τι έχει πάλι έχεις χαθεί μέσα σε εσωτερικέ σε σελίδε των εφημερίδων. Ο και όχι, είναι την Ελένη, πρέπει. βλέπει. Ναι, ναι. Τσολάκι. Ναι, 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 ναι. ναι, ναι. κοίτα εδώ, βλέπ... Το κορίτσι, το είναι καλό ολέα... το κορίτσι, η Ελένη και ο ε, Τη συμπαθώ πολύ την Τσολάκι. Η νεολαία έχει την τιμητική τη στα κοσμικά πάρτι. Αγιά για πε. Να Δηλαδή. Ποιοι έχουν πάει στα παιδιά. Έντουαρτ Σεργίου, Κρίστη Ζώρα, Κρίστη Ζώρα, Ναταλία Αρσενικού, Γιώργο Πράσινο, η Τζόρτζια Συναχερή, κάτι Δέδε. Δηλαδή είναι όλη η νεολαία yeah, οι... Δεν, δεν, έχω... δεν, δεν του ξέρει. Δεν έχω γνωρίσει κάποιον. <laughs> Ζητώ συγγνώμη, αλλά. Ζητώ συγγνώμη. <laughs> Συμβαίνουν αυτά, εντάξει.